αποφασίστηκε η επιστροφή τους στις σχολικές μονάδες από τις 11 Μαΐου. Οι βουβές σχολικές αίθουσες θα γέμιζαν και πάλι παιδιά έπειτα από δύο μήνες. Το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 29 Απριλίου άνοιγε την πρώτη φάση επαναλειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης, δίνοντας προτεραιότητα στους τελειόφοιτους. Ήταν στις 11 Μαρτίου όταν πάρθηκε η απόφαση να μπει λουκέτο σε σχολεία για προληπτικούς λόγους. Τα πρώτα κρούσματα κορονοϊού είχαν κάνει την εμφάνισή τους στο νησί. Το αρχικό πλάνο ήταν η αναστολή λειτουργίας των σχολείων για μία εβδομάδα. Η ραγδαία αύξηση θετικών περιστατικών κορονοϊού είχε καθορίσει την πορεία. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Χιλιάδες τελειόφοιτοι μαθητές ηλικίων και τεχνικών σχολών πέρασαν τα κατόφλι των σχολείων τους με τους γονείς να είναι μουδιασμένοι για την εξάπλωση του κορονοϊού. Οι πρώτες μέρες φαίνεται να κυλούν ομαλά. Όλα προχωρούν ομαλά. Τα παιδιά έχουν παρουσιαστεί. Η προσέλευση ήταν καθολική. Συναγερμό σημαίνει σε σχολικές μονάδες, αφού τα 4 κρούσματα που κατεγράφησαν μέσα στην ημέρα αφορούν μαθητές και βοηθητικό προσωπικό σχολείων. Αναβρασμός επικρατεί για την ερχόμενη φάση της εκπαίδευσης που είναι στις 21 Μαΐου. Την ερχόμενη Πέμπτη, μαζί με την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων, επιστρέφουν στα σχολεία όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες πλην των νηπιαγωγείων, της προδημοτικής και των τάξεων Α και Β Λυκείου. Οι μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης που επιστρέφουν ανέρχονται στις 50.000 και αυτοί της μέσης εκπαίδευσης πέραν των 20. Το μεγάλο ερώτημα που επικρατεί είναι κατά πόσον θα αλλάξει η απόφαση αυτή μετά την εισαγωγή του κορονοϊού στα σχολεία.